Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον ανασχηματισμό. Με στελέχη, ωστόσο, του Μεγάρου Μαξίμου να επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, επισημένοντας ότι η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η ελληνική προεδρία. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για επιτάχυνση του ανασχηματισμού, καθώς είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος το κυβερνητικό έργο να περιέλθει σε ακινησία. Κλείδι πάντως στον ανασχηματισμό θα είναι η ενδεχόμενη μετακίνηση του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τον ΣΥΡΙΖΑ να θέτει βέτο για τη μετακίνησή του. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν για κρίσιμα θέματα, όπως το ποιος θα είναι ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος τα επόμενα 6 χρόνια ή το ποιος θα είναι ο επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ερχόμενα 5 χρόνια, ο κύριος Σαμαράς να μην αισθάνεται καν την υποχρέωση να λάβει υπόψη του τη δική μας γνώμη. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΟ, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση να νομοθετεί, ενώ έκανε άνοιγμα στο σύνδεσμο βιομηχάνων για συνεργασία στο πλαίσιο ενός νέου κοινωνικού συμβολέου. Σας ζητάμε να αναλάβετε και τη δική σας εθνική ευθύνη και να ανταποκριθείτε στο προσκλητήριο που σας απευθύνουμε για μια νέα κοινωνική συμφωνία για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης και της οικονομίας στην πατρίδα μας. Για μια νέα κοινωνική συμφωνία, για αυτό που εμείς ονομάζουμε νέα Ελλάδα. Πραγματικά όμως νέα. Η λαϊκή ετιμιγορία καταδίκασε τις πολιτικές της ύφεσης και προέβαλε την ανάγκη για μια αλλαγή που μπορεί να προσφέρει λύσεις και προοπτική. Έδειξε πάνω απ' όλα ότι οι πολίτες δεν θα ανεχθούν άλλο μια πολιτική αδιέξοδης λιτότητας, απαιτούν όμως μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση για να πιστέψουν και να κινητοποιηθούν. Οι πολίτες ψήφισαν σταθερότητα. Αυτό ήταν το μήνυμα που μετέφερε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, παρουσιάζοντας προτάσεις για την εθνική ενότητα και την κοινωνική συνένεση. Θέλουμε ανάπτυξη, απασχόληση, μια Ευρώπη φιλική και ορατή για τους πολίτες και ελπίζω ότι το μήνυμα αυτό θα γίνει αντιληπτό. Δεν αντέχει κανείς λιτότητα και ανεργία. Εμείς ήμασταν εχμάλωτοι νεοφιλελεύθερων πολιτικών γιατί έπρεπε να δανειστούμε. Και τώρα η επάνωδος στην κανονικότητα μας επιτρέπει να μπούμε σε μια διαπραγμάτευση πανευρωπαϊκή με άλλους όρους. Την ίδια ώρα την αντίδραση και του Προέδρου της Βουλής, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, προκάλεσε η συζήτηση που έχει ανοίξει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή του εκλογικού νόμου, ενώ φρένο στα σενάρια βάζει και το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος πάντως φαίνεται πως επιμένει. Το θέμα του μπόνους των 50 εδρών είναι ένα κατάλοιπο του προηγούμενου πολιτικού συστήματος. Το μπόνους έχει νόημα και δικαιολογητική βάση όταν ένα κόμμα είναι πρώτο, είναι πολύ κοντά στο να σχηματίσει κυβέρνηση αυτοδύναμη και υποβοηθείται με τον τρόπο αυτό η κυβερνητική σταθερότητα. Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση αμέσως μετά τις εκλογές ανταγωνίζονται μπροστά στους Έλληνες βιομήχανους με επίκεντρο τον τρόπο εξόδου από την κρίση σε όφελος του κεφαλαίου, καλώντας το λαό σε νέα κοινωνική συμφωνία με τα μονοπόλια.